Αυτές οι πληροφορίες που έχω τις τελευταίες μέρες πραγματικά με έχουν σοκάρει. Άλλο είναι ο πίνακας τηλεδιοίκησης, άλλο είναι ο πίνακας διαχείρισης κυκλοφορίας. Αυτός ο πίνακας διαχείρισης κυκλοφορίας που τόσες μέρες μιλάμε για την αυτόματη χάραξη στη Λάρισα, σας είχα πει, σας είχα αποκαλύψει προηγούμενες μέρες ότι στο Λιτόχωρο και στους πόρους είναι κλειστός. Δεν λειτουργεί αυτός ο πίνακας. Ακόμη και στη Λάρισα, και θα το επιβεβαιώσει αυτό ο κύριος Γενιδούνιας, από το 17 μέχρι και πριν από 3 μήνες ήταν σβηστός, δεν λειτουργούσε. Λόγω, λέει, κάποιων εργασιών που γινόντουσαν εκεί. Και τον πίνακα διαχείρισης στον σταθμό της Λάρισας που περνούν τόσα τρένα και τόσο όγκο δουλειάς, άρχισαν να το λειτουργούν τους τελευταίους 3 μήνες μόλις. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Γενιδούνια. Χάραξη, όχι τηλεδιοίκηση, Αναστασία, έτσι. Χάραξη. Όχι, ο πίνακα διαχείριση κυκλοφορία. Χάραξη. Δηλαδή, μέχρι και πριν από 3 μήνες. Το λέγει ο κύριο, τον Νοέμβρη του 2022. Του νέου πόρου, ο σταθμάρχη. Πολύ σωστά. Υπήρχε... Όλα γινόντουσαν χειροκίνητα. Και στου νέου πόρου, ο σταθμάρχη υπήρχε και στο Λιτόχωρο. Απλά και μόνο για να δίνει ακεραιότητα, που λέμε εμεί. Δεν μπορούσε να διαφετήσει τα τρένα κάπου αλλού. Και υπάρχει ακόμη. Του δείξαμε του πίνακε. Έβλεπε το τρένο ότι έφτασε. Μέτραγε τα βαγόνια. Έβλεπε το τρένο ότι έφτασε και έδινε σινιάλο στον προηγούμενο σταθμό. Διώξε το επόμενο. Αυτό έκανε. Υπήρχε ένα άνθρωπο ο οποίο έβλεπε. Ο συνάδελφο. Δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι. Όχι. Γιατί δεν είχε πίνακα χάραξη. Δεν είχε, όχι. Μπορούσε στο Λιτόχωρο ούτε σπόρου. Ένα Αναστασία. Ναι, ούτε κλειδούχο υπήρχε. Έκαναν το σταυρό του και έλεγαν τα βάλαμε σωστά. Θα φτάσουν τα τρένα, δεν τα βάλαμε. Δεν μπορού... Τελευταία στιγμή δεν γινόταν τίποτα. Επίσης, για τον πίνακα τηλεδιοίκησης, μου έχουν πει οι σταθμάρχες από το 2014 και μετά υπολειτουργούσε. Δηλαδή, ήταν ένας σταθμάρχης στον πίνακα τηλεδιοίκησης μέχρι και το 2019, που ήταν ένας πίνακας σβηστός και έβλεπε μόνο 5 χιλιόμετρα. Έτσι λοιπόν, είχαν στείλει και επιστολές τότε στον τότε επιθεωρητή με κοινοποίηση στη διοίκηση του ΟΣΕ, που τους ενημέρωναν για αυτά τα προβλήματα, ότι δεν λειτουργεί, ότι ουσιαστικά είναι ένας πίνακας χωρίς. Μπορείς να δεις κάτι, ότι τα τούνελ έχουν γίνει όλοι αυτοί οι βαδαλισμοί και δεν υπάρχει ούτε σύστημα πυρόσβεσης, ούτε φωτισμός και τα σασέρ για τις εξόδους κινδύνου δεν λειτουργούν. Είχαν ενημερώσει οι σταθμάρχες πριν τη φωτιά στο σταθμό της Ζάχαρης. Μάλιστα. Αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Με αφορμή Μάλιστα. λοιπόν και αυτή τη φωτιά σταμάτησε τηλεδιοίκηση. Ουσιαστικά λοιπόν. Δηλαδή τηλεδιοίκηση δεν έχουμε από το 2014. Και πίνακες διαχείρισης στη Λάρισα έχουμε μόνο τους τελευταίους 3 μήνες. Λοιπόν. Τώρα είμαστε εδώ στα δικαστήρια. Θέλω να συνεχίσω. Ναι, έχεις τις απολογίες σήμερα. Είμαστε στα δικαστήρια γιατί περιμένουμε τις απολογίες. Οι δύο σταθμάρχες και ο επιθεωρητής. 10 η ώρα θα έρθει ο έμπειρος σταθμάρχης, λίγο αργότερα ο συμβασιούχος και τελευταίος ο επιθεωρητής. Έχουμε μιλήσει με το περιβάλλον τους και με τους δικηγόρους τους. Το μπαλάκι των ευθυνών θα το ρίξω ένας στον άλλον. Ο καθένας θα έχει τη δική του υπερασπιστική γραμμή. Ο επιθεωρητής θα υποστηρίξει ότι δεν ενημερώθηκε πως οι δύο σταθμάρχες που τους είχε στο πρόγραμμα μέχρι τις 11 έφυγαν νωρίτερα και ότι θα έπρεπε να ενημερωθεί. Όπως επίσης ότι δεν Μάλιστα. είχε ενημερωθεί και για τις καθυστερήσεις που είχαν τα προηγούμενα δρομολόγια. Λοιπόν, οι σταθμάρχες θα πούν. Θα τα δούμε στο δελτίο. Θα σε δούμε στο δελτίο με ρεπορτάζ. Yeah. Ευχαριστούμε, Αναστασία μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γενιδούνια, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή καλά. Και... περιμένουμε τη στιγμή που θα ακούσουμε από το στόμα σας ότι είναι ασφαλές να μπούμε στα τρένα. Απόλυτα ασφαλές θα είναι όταν θα λειτουργήσουν όλα τα συστήματα. Εμείς θα αυστηροποιήσουμε το περιβάλλον. Και αυτό που θα ζητήσουμε και σήμερα να μας πούν ακριβώς πότε θα είναι έτοιμα αυτά επιτέλους. Έχουν πληρωθεί δισεκατομμύρια στον ελληνικό σύνδρομο. Είναι κρίμα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.